Πήραμε μια νίκη, πήραμε 3 βαθμούς, συνεχίζουμε, έχουμε 7 νίκες. Αν και η απόδοση μας δεν ήταν καλή, δεν βγήκαν τα πράγματα που είχαμε δουλέψει την εβδομάδα. Καταφέραμε και κερδίσαμε απέναντι σε μια ομάδα πολύ καλή, πολύ δυνατή, η οποία έπαιζε και με πολύ πάθος. Συγχαρητήρια στα παιδιά την ομάδα μου, σε όλους και καλή συνέχεια στην πορεία που θα έχουμε. Τα Γαλλία ήταν μια πολύ καλή ομάδα, οργανωμένη, με πολύ καλή τακτική, είχε πάθος και δύναμη. Μας δυσκόλεψε πολύ. Αλλά όπως ξαναείπαμε, στο τέλος καταφέραμε και πήραμε τους βαθμούς και η πορεία θα είναι καλύτερη, πιστεύω. Και για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Τριγλία Ραφίνας. Το επόμενο παιχνίδι είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε ένα καλό αντίπαλο, ο οποίος είναι 3 βαθμούς πίσω. Πιστεύω ότι θα είμαστε οι δύο διεκδικητές. Πρέπει να κάτσουμε όλη την εβδομάδα να δούμε τι θα δουλέψουμε, να αναλύσουμε τον αντίπαλο και είναι ένα ντέρμπι. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας τα τελευταία 2 χρόνια και φέτος είναι ακόμη πολύ. Το θέλουμε δίπλα μας και στη συνέχεια, σε όλα τα παιχνίδια. Αρχίζει γενομένως από το παιχνίδι της Κυριακής με την Τριγλία Ραφίνας.